Le Monde είναι, έχουμε, με τη σειρά τους παίρνουμε κάθε μέρα. Η Le Monde τώρα λέει, λοιπόν, δημοσιεύει την, τη μεγάλη τάση που έχουν στη Γαλλία να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα, κυρίως κρασί, λάδι, βιολογικά λαχανικά, τη φέτα. Έχουν, ας πούμε, στραφεί στην ελληνική διατροφή οι Γάλλοι. Και μάλιστα και στην διεθνή έκθεση που γίνεται τώρα στο Παρίσι. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά και μπροστά από τη ΣΥΠΑ, παρακαλώ, σε αριθμό εκθετών. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί ανοίγουν οι δουλειές. Καλό είναι να υπάρχει και μια διευκόλυνση και στη γραφειοκρατία σχετικά με τις εξαγωγές, γιατί αυτό είναι ένα έτσι, θέμα επίσης. Αυτό σημαίνει, Ναμώ, ότι και ο κόσμος εδώ έχει αρχίσει και στρέφεται πάλι στη γη. Αυτό που βγάλαμε χτες, οι δύο άνθρωποι που πήγανε, φύγανε από την Αθήνα και πήγαν να καλλιεργούν. Νομίζω ότι αρχίζει ο κόσμος πια και προσανατολίζεται στον τομέα αυτό της οικονομίας, που είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει, τέλος πάντων. Πάντως, κοίταξε να δεις, η Γαλλία παραδοσιακά έχει πειράσει πάρα πολλές κουζίνες από αριωτά των χρόνων, έτσι. Ακόμα και, ας πούμε, ο περίφημος Τσελεμεντές που όλοι γνωρίζουμε. Έχει επηρεαστεί από την γαλλική κουζίνα, γιατί αυτά με μπεσαμέλ και τέτοια δεν τα είχε η Ελλάδα. Ο Τσελεμεντές τα γνώρισε στην Ελλάδα και καταστραφήκαμε βάζοντας μπεσαμέλ, παστίτσιο πάνω στις μελιτζάνες και παντού. Αρχίσαμε να βάζουμε κρέμα γάλακτος παντού. Κρέμες γάλακτος, βούτυρα, γιατί μαγειρεύουν πολύ με βούτυρο. Μάστε αυτό, παντού, κρέμα γάλακτος παντού. Ναι, μια εποχή. Τώρα πάλι έχει αλλάξει αυτή η τάση. Δεν υπάρχει αυτή η τάση τόσο έντονα. Το βούτυρο, όλες τις σάλτσες οι Γάλλοι τις δένουν με βούτυρο. Οπότε έχουμε επιρροές και εμείς από τους Γάλλους πολλές. Τώρα θα τις δένουμε ελαιόλαδο, ελληνικό. Υπάρχει επικοινωνία των προϊόντων τώρα, μέσα από τα social, μέσα από το ίντερνετ. Και τα μαθαίνει ο κόσμος. Έχεις δίκιο σε αυτό. Βοηθάει πολύ.